Φίλες και φίλοι, φαίνεται πως το 2024 δεν θα μας αφήσει σε ησυχία από τις αρχές του. Αν και το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα επανεμφανίστηκε στα τέλη του 2023, παίζει και αυτό το ρόλο του, λίγο πριν την αρχή του νέου έτους, αλλά είχε ξεκινήσει το 2019, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο ήδη, αλλά εμείς θα το προσεγγίσουμε περισσότερο συμβολικά. Γιατί δεν έχει σημασία μόνο η είδηση αυτή καθεαυτή πολλές φορές, παρά περισσότερο σε ορισμένες περιπτώσεις ο συμβολισμός πίσω από κάποια πράγματα, πίσω από κάποια αρχέτυπα, πίσω από κάποια σύμβολα, τα οποία εμφανίζονται σε ειδήσεις που ναι μεν ανησυχούν πολύ κόσμο, και αυτό είναι ένα ακόμη σημάδι, αλλά από την άλλη ίσως να μην επιβεβαιωθούν στο τέλος και να επιβεβαιωθεί μόνο η αλλαγή που επιφέρουν. Θα καταλάβετε αμέσως τι εννοώ, γιατί γίνομαι λίγο έτσι κρυπτικός. Είναι κοινή ομολογία, θα μπω στο θέμα. Μείνετε μαζί μου, γιατί υπάρχει μια αλληλουχία σκέψεων σε αυτό το ζήτημα. Όμως είναι κοινή ομολογία, το έχουν παρατηρήσει πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλη την Ηφείλειο, ότι ο κόσμος μας έχει αλλάξει και συνεχίζει να αλλάζει. Αυτή η αλλαγή θα κρίνετε εσείς αν είναι καλή προς όφελος των ανθρώπων ή εις βάρος των ανθρώπων. Όλοι ξέρουμε που καταλήγει αυτό, αλλά αυτή η αλλαγή άρχισε να παρατηρείται περισσότερο από την πανδημία. Δεν θα μιλήσουμε για εμβόλια, δεν θα μιλήσουμε για τσιπάκια, δεν θα μιλήσουμε για τις κλασικές θεωρίες συνωμοσίας που ακούστηκαν από την πανδημία και μετά. Έχουμε αναλύσει για την κοινωνική μηχανική, την κοινωνική αποστασιοποίηση που επήλθε, έχουμε μιλήσει για τις ψυχικές και ψυχολογικές επιπτώσεις που επέφερε όλος αυτός ο εγκλεισμός, αλλά από τότε, από όταν τελείωσε ίσως η πανδημία, όχι τελείωσε η πανδημία, από όταν σταμάτησαν τα lockdown, πάρα πολλοί κόσμος παραπονιέται και πιστεύει ότι υπάρχει μία μεταστροφή, ότι τίποτα πια δεν φαίνεται να έχει σημασία, ότι τίποτα πια δεν είναι το ίδιο, και θα ήθελα να σας ρωτήσω και εσάς για να μου πείτε με σχόλιο αν πιστεύετε ότι αυτή η αλλαγή έχει πραγματοποιηθεί. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι ψυχολογικά τα αίτια αυτής της παρατήρησης, ότι όλα έχουν αλλάξει και ότι τελικά τίποτα δεν είναι το ίδιο και μας φαίνονται όλα μάταια. Όμως αυτή η συγκεκριμένη αλλαγή επήλθε μετά το τέλος της πανδημίας, το lockdown μάλλον, όχι της πανδημίας. Η πανδημία από ό,τι φαίνεται εξακολουθούν να θεωρούν ότι δεν έχει τελειώσει. Τέλος πάντων, και αυτό έχει τη δική του σημασία, γιατί λίγο πριν είχε εμφανιστεί μία είδηση η οποία σταμάτησε να υπάρχει αφού ξεκίνησε όλος ο χαμός με την πανδημία και επανεμφανίστηκε τώρα. Θυμάστε ότι πριν το τελευταίο επεισόδιο που σας έκανα για τα παράξενα γεγονότα στο Μαϊάμι, ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό από ό,τι φαίνεται, το οποίο θα αναλύσουμε σε μια άλλη εκπομπή, ίσως και σήμερα αν προλάβω, αλλά στο προηγούμενο επεισόδιο που σας είχα κάνει, ένα ή δύο επεισόδια πριν, είχα μιλήσει για μια ταινία η οποία περιείχε κάποιες προφητικές έτσι σκηνές, κάποια μηνύματα υποσυνείδητα που είχαν να κάνουν με σατανιστικά μηνύματα, με σατανιστικά σύμβολα κτλ. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτό, αλλά θα ασχοληθούμε με την ταινία, γιατί η ταινία μέσα και η αφίσα της περιέχει και έχει ως χαρακτηριστικό και κύριο σύμβολο τα ελάφια. Τα ελάφια στη μυθολογία, τις αρχές πνευματικές παραδόσεις κτλ. Είναι σύμβολο αρχικά πνευματικής δύναμης και από την άλλη γρήγορης αλλαγής, μεταστροφής και φευγιού, να το πω έτσι εκλαϊκευμένα. Πολλοί λοιπόν πίστεψαν ότι η ταινία, που δεν θα κρίνω αν ήταν καλή ή όχι, αυτό έχετε πει εσείς ότι δεν ήταν καλή, εγώ ακόμα δεν την έχω δει και πολλοί με ρωτήσατε και μου είπατε για ποιο λόγο κρίνεις μια ταινία που δεν την έχεις δει. Έχω όλα τα στοιχεία τα απαραίτητα για να μπορέσω να την κρίνω, γιατί έχω διαβάσει αρκετές αναλύσεις για αυτή. Αλλά η ταινία αυτή, πολλοί πίστεψαν και πιστεύουν ότι αποτελεί προπομπό και μέσω προγνωστικού προγραμματισμού, προκειμένου να προετοιμάσει τον κόσμο για το τέλος του ή για την αλλαγή ή για την καταστροφή του. Γιατί δείχνει ότι μια τεράστια κυβερνοεπίθεση φέρνει σταδιακά την καταστροφή του κόσμου. Τα ελάφια λοιπόν σε αυτή την ταινία παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, αφού εμφανίζονται ραγδαία και ολοένα και αυξάνονται κάθε φορά που οι πρωταγωνιστές της ταινίας έχουν μία αλληλεπίδραση η οποία είναι αρνητική για την εξέλιξη της ιστορίας που επιφέρει και την
καταστροφή εν τέλει. Πολλοί λοιπόν λένε ότι αυτή η ταινία βγήκε, έστω και αν είναι κακή, για να προετοιμάσει τον κόσμο για αυτό που θα έρθει. Τώρα λοιπόν βγήκε η είδηση που λέει ότι επανήλθε ο ιός των ζόμπι ελαφιών, που δυνητικά μπορεί να είναι επικίνδυνος και για τον άνθρωπο. Σε αυτή την εκπομπή δεν θα εστιάσουμε στο γεγονός ότι μπορεί όντως τα ζόμπι ελάφια, ο ιός αυτός, να μεταδοθεί στον άνθρωπο και τελικά να συμβεί άλλη μια πανδημία και ούτω καθεξής. Ξαναλέω, είναι συμβολικό και θα τα πάρουμε ως σημάδια και της ταινίας αλλά και του συμβόλου του ελαφιού για την αλλαγή που έχει επέλθει στη ζωή μας, η οποία είναι συμπαντική, δεν θα επεκταθώ περισσότερο, και η οποία εδραιώνεται όλο ένα και περισσότερο από μια πανδημία και μετά, και η οποία ως σύμβολο εμφανίζεται τώρα τελευταία όλο και περισσότερο στη ζωή μας. Υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την έκλειψη του 2024 που θα έρθει σύντομα, αλλά επειδή δεν είναι δικές μου πληροφορίες, μου τις μετέδωσαν και δεν θα τις καπηλευτώ. Μπορείτε να ψάξετε να βρείτε τι παίζει και με αυτό, που έχει να κάνει επίσης με το συμβολισμό των ελαφιών και τη συσχέτιση της ταινίας Leave the World Behind. Όσοι όμως δεν έχετε δει την εκπομπή που έκανα, πηγαίνετε να τη δείτε, θα τη βάλω σε καρτέλα στην οθόνη τώρα για να έχετε μια καλύτερη άποψη για το τι συζητάμε, και θα πάμε αμέσως να δούμε το θέμα που εμφανίστηκε τώρα τελευταία και πάλι προς το τέλος του έτους. Ξαναλέω, είναι η γέννηση μιας αλλαγής ίσως, μπορεί όχι καλής για τον άνθρωπο, αυτό θα το δείξει πορεία, που έχει ανησυχήσει πάρα πολύ κόσμο που το συζητάει. Και αυτό είναι ένα ακόμα σημάδι ότι όταν κάτι ανησυχεί τόσο πολύ τον κόσμο, μπορεί να μην αφορά την ίδια την είδηση, αλλά μια υποσυνείδητη, υπόκοφη αλλαγή που πραγματοποιείται σε παγκόσμιο και συλλογικό επίπεδο. Λοιπόν, το άρθρο υπάρχει παντού. Εγώ το βρήκα από το Reader.gr. Μου το έστειλαν βασικά και πολλοί φίλοι μου ζητήσατε να το σχολιάσω τη συγκεκριμένη είδηση. Αλλά εγώ, επειδή ασχολούμαι περισσότερο με το ανεξήγητο και τους συμβολισμούς, τις συγχρονικότητες και διάφορα τέτοια πράγματα, γι' αυτό το προσεγγίζω έτσι. Ίσως είναι, ξαναλέω, ένα σημάδι ραγδαίας αλλαγής της πραγματικότητάς μας, της λεγόμενης συνενετικής πραγματικότητας, όπως λέει και ο αγαπητός Θανάσης Βέμπος. Από αυτή την άποψη το προσεγγίζω και όχι τόσο πολύ ότι θα πρέπει να φοβηθούμε για την νόσο των ζόμπι ελαφιών, αν και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, μπορεί να προκληθεί ζημιά και στους ανθρώπους. Αλλά εγώ δεν μιλάω αμιγώς για την ασθένεια αυτή, μιλάω για το συμβολισμό που έρχεται σε συνάρτηση με την πρόσφατη κυκλοφορία της ταινίας, η οποία κατά γενική ομολογία σε πάρα πολύ κόσμο θεωρείται ως μια προφητική ταινία για το τι θα έρθει στον κόσμο, για μια τεράστια αλλαγή που θα προκύψει στον κόσμο. Έτσι, ανησυχία λοιπόν για την νόσο των ζόμπι ελαφιών, τα συμπτώματα και ο φόβος για την αργή καταστροφή. Κρούσμα της επιχρόνια γνωστής νόσου στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone. Στο Yellowstone υπάρχουν και αρκετές θεωρίες συνωμοσίας για το ηφαίστειο, το υπερηφαίστειο που υπάρχει εκεί, για εμφανίσεις UFO. Δεν θα το αναλύσω περισσότερο, ψάχτε το. Είναι μια περιοχή όμως που έχει ξεσηκώσει και αυτή με τη σειρά της αρκετές συζητήσεις. Αποκαλούμενη λοιπόν από τους επιστήμονες ως αργή καταστροφή, η ασθένεια των ελαφιών ζόμπι ενδέχεται να εξαπλώνεται σε όλες τις ΗΠΑ μετά τον εντοπισμό κρούσματος στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone. Αυτή η θανατηφόρος ασθένεια δεν έχει γνωστή θεραπεία και εντοπίζεται κυρίως σε ελάφια και άλκες, αλλά κάποιες έρευνες προειδοποιούν ότι μπορεί να μεταδίδεται και στους ανθρώπους. Η ασθένεια των ζόμπι. Η νόσος των ζόμπι ελαφιών είναι μια χρόνια εκφυλιστική ασθένεια που απαντάται συνήθως σε ελάφια, άλκες και ταράνδους, σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων CDC των Ηνωμένων Πολιτειών. Δρά εκφυλίζοντας με τον καιρό τους ιστούς στον κεφάλαιο αυτών των ζώων, προκαλώντας συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά της άνοιας, οδηγώντας τελικά σε θάνατο. Η ασθένεια είναι ανίατη και δεν υπάρχουν ακόμα εμβόλια που να προστατεύουν από αυτή. Αυτές οι νόσοι διαδίδονται μέσω των πρίων, ένα τύπο πρωτεΐνης που διασπάται πολύ δύσκολα και επηρεάζει τόσο τα ζώα όσο και τους ανθρώπους. Προκαλούν ένα τύπο σπάνιας προοδευτικής νευροεκφυλιστικής διαταραχής που σημαίνει ότι επηρεάζει το νευρικό σύστημα και σταδιακά επιδεινώνεται. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καλέσει να μην συμπεριλαμβάνονται στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα ζωικές τροφές που ενδέχεται να είναι προσβεβλημένες με αυτά τα πρίον. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι άνθρωποι μπορούν να μολυνθούν με πρωτεΐνες φορείς τέτοιων νόσων από τα ζώα. Τα πρίον της νόσου αναγκάζουν τα κύτταρα του κεφάλου και του νοτιαίου μυελού να συμπυκνώνονται ανεξέλεκτα και να σχηματίζουν αφύσικες μάζες στον εγκέφαλο. Περίπου ένα χρόνο μετά την αρχική μόλυνση, το προσβεβλημένο ζώο αρχίζει να εκδηλώνει συμπτώματα άνοιας, ακούσιας παραγωγής άλλου, επιθετικότητας και απώλειας βάρους.
ένα πτώμα ελαφιού στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone βρέθηκε θετικό στην όσο στα μέσα Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία του πάρκου. Το CDC ανέφερε επίσης ότι από τον Νοέμβριο του 23 κρούσματα σε ελάφια ελεύθερης βοσκής και άλκες έχουν αναφερθεί σε τουλάχιστον 31 πολιτείες των ΗΠΑ, καθώς και 3 επαρχίες του Καναδά. Επίσης, το γεγονός ότι όλα συμβαίνουν στις ΗΠΑ είναι παράξενο. Βέβαια, μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχουν περισσότερα ελάφια εκεί. Ο κίνδυνος μετάδοσης στον άνθρωπο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αναφορές για μετάδοση της νόσου των ελαφιών ζόμπι στον άνθρωπο. Πειραματική έρευνα της νόσου δείχνει ωστόσο ότι δεν αποκλείεται η πιθανότητα, ειδικά εάν οι άνθρωποι τρώνε μολυσμένο κρέας, να μολυνθούν και αυτοί. Επί του παρόντος, το CDC υπολογίζει ότι έως και 15.000 ζώα που έχουν μολυνθεί καταναλώνονται κάθε χρόνο από ανθρώπους. Επίσης, η μετάδοση ανάλογων ασθενειών έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν σε ανθρώπους. Τις δεκαετίες του 80 και του 90, όσοι είστε μεγαλύτεροι σαν και εμένα ή ακόμη μεγαλύτεροι, θυμάστε την νόσο των τρελών αγελάδων που είχε βρεθεί ότι εξαπλώθηκε από τα ζώα στους ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνολικά, 232 άνθρωποι παγκοσμίως είχαν πεθάνει από την νόσο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων που εδρεύει στις ΗΠΑ. Από τη λύσα λέω στη γρήπη των πτηνών, οι ασθένειες ζωικής προέλευσης έχουν αποτελέσει εδώ και καιρό μια σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία που έχει επιδεινωθεί, καθώς οι άνθρωποι εισβάλλουν όλο και περισσότερο στους φυσικούς οικοτόπους πολλών ειδών. Ξαναλέω, βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα για το όλο θέμα. Δεν το πήρα κυριολεκτικά. Εγώ προσωπικά δεν ανησυχώ ότι θα μετατραπεί σε μια παγκόσμια πανδημία με τα επακόλουθα που είχε η πανδημία που ζήσαμε προτριετίας. Απλά παρατηρώ τα σύμβολα, όπως παρατηρούν και όσοι ασχολούνται με την έρευνα του αγνώστου και τις συγχρονικότητες τέτοιου τύπου, και καλό θα είναι, επειδή υπάρχουν αυτές οι αλλαγές στη ζωή μας, επειδή το ανεξήγητο έχει εισχωρήσει όλο και περισσότερο στη ζωή μας, είτε με φανερό είτε με πιο κρυφό τρόπο, να παρατηρείτε κι εσείς πίσω από τις λέξεις, πίσω από τα προφανή νοήματα των ειδήσεων, κάποια πράγματα που μπορεί να είναι λίγο κρυφά, αλλά αν υπάρχει μια σχετική πείρα μπορείτε να τα διαπιστώσετε κι εσείς. Έχω τόσα πολλά θέματα να σας κάνω, αλλά με προλαβαίνει η καθημερινότητα. Δηλαδή, σήμερα θα σας ετοίμαζα κάτι διαφορετικό, αλλά ήδη το 24 έχει μπει με φρενήρες ρυθμούς και πολύ παράξενες ειδήσεις για την καθημερινότητά μας, έστω και αν για την ώρα βρίσκονται μακριά από μας. Όλα κάπως έτσι ξεκινούν, μακριά από μας, και καταλήγουν να έρχονται στην πόρτα μας. Θα σας κάνω και τα θέματα, τα κλασικά που σας κάνω εδώ στο Window, όμως δεν γίνεται να μην παρουσιάζω και κάποια θέματα που σας απασχολούν μαζικά, όπως το περιστατικό στο Μαϊάμι, για το οποίο ξαναλέω θα κάνω ακόμη μια πιο αναλυτική εκπομπή, γιατί το παράξενο είναι ότι ενώ έκανα και ένα σύντομο βίντεο στο TikTok για αυτό το θέμα, μου το απέκρυψε το TikTok ως ευαίσθητο περιεχόμενο, και απορώ για ποιο λόγο, ενώ έχω κάνει πολύ χειρότερα θέματα και έχω αναλύσει πολύ πιο σοκαριστικά γεγονότα, είναι η πρώτη φορά που μου αποκρύπτεται ένα τέτοιο βίντεο με ένα θέμα που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον πραγματικά, έστω και αν μπορεί να μην είναι αληθινές όλες οι πληροφορίες του, αλλά μόνο και μόνο ότι υπάρχει αυτή η μαζική φρενίτιδα που μιλάει για σκιώδεις φιγούρες, εξωγήινους κάποιοι τους λένε, αλλά εγώ θα τους πω σκιανθρώπους, σκιώδεις φιγούρες, αν και εφόσον υπήρξαν, έχει και αυτό τη δική του σημασία, ειδικά πάλι, ξαναλέω, στην αρχή του έτους, που σηματοδοτεί για ακόμη μια φορά αλλαγές, τις οποίες ίσως να δούμε στην καθημερινότητά μας και στη γενική πραγματικότητα σύντομα. Δεν τα λέω για να τρομάξετε, δεν προσπαθώ να σας τρομοκρατήσω, απλά σας δίνω τη δική μου οπτική γωνία και θέλω να μου πείτε κι εσείς τη δική σας άποψη με σχόλιο κάτω από αυτό το βίντεο. Μην ξεχνάτε, κάντε ένα like, να ενισχύσετε την εκπομπή, μετράει πολύ για μένα και την προσπάθεια που κάνω εδώ στο κανάλι. Όσοι δεν είστε συνδρομητές, κάντε μια εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι να ενεργοποιηθούν όλες οι ειδοποιήσεις, προκειμένου να μην χάνετε καμία από τις νέες και πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές που ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα στο κανάλι. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο. We'll be right back.